from their album Synchronicity, The Police, and Every Little Breath You Take. Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Ακρίδα κρυβίλες και τα φιλιά μου στρέβεις. Μα μέσα μου βαθιά τη σπίδα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναφανεί. Τι γίνεται με αυτούς? Είναι για το καλό μας αυτή η ιστορία? Ξέρω, βρε Μητσάρα. Γι' αυτό σκάω και εγώ. Δεν μπορώ να βρω άκρη. Βραδιάτικα. Μιλτό, 2 είναι η ώρα. Έλα σιγά σιγά να ξεκινάμε. Η ώρα είναι 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ως γνωστόν είμαι ο Μίλτος και θα είμαι μαζί σας εδώ στο Jukebox FM μέχρι τις 5 το πρωί με κουβεντούλα και ωραία τραγουδάκια. Λοιπόν, αδέρφια, σήμερα έχω να σας πω κάτι σοβαρό. Τόσο καιρό εδώ προσπαθώ να σας βοηθήσω, ακούω τα προβλήματά σας, λέω τη γνώμη μου και μη μου πει κανένας ότι τον έχω φτύσει ή ότι δεν ασχολήθηκα μαζί του. Λοιπόν, σήμερα ήρθε η ώρα να το γυρίσουμε τούμπα το παιχνίδι. Έχω ένα πρόβλημα και θέλω να με βοηθήσετε. Και προσέξτε, είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό. Τόσο σοβαρό που μπορεί να μην με ξανακούσετε ποτέ από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Μίλτο, τι κάνεις ρε? Θα πεις στον αέρα για τους επενδυτές και όλα αυτά? Όχι ρε, τρελό είσαι. Θα τους το πω έτσι απ' έξω να μου πούν τη γνώμη τους. Κάνω ότι καταλαβαίνω. Έχω γραμμή. Βγάζω στον αέρα. Βγάλτε. Ναι, έλα, σ' ακούω. Ποιος είσαι? Αυτά που μάλλον ρε φίλε. Πού θα πας και πώς θα περνάμε εμείς τις νύχτες μας? Έλα, λέγε, τι πρόβλημα έχεις να στο λύσω. Με συγκινείς ρε φίλε. Και δεν ξέρω και πώς σε λένε. Με λένε Άρη. Έλα, λέγε τώρα. Λοιπόν, Άρη, άκουσε με. Είναι σαν να λέμε ότι είσαι σπίτι σου και στην πέφτουν ξαφνικά διάφοροι ξένοι μυστήριοι τύποι και προσπαθούν να σε πρεσάρουν από εδώ, να σε πιέσουν από εκεί, να σε πετάξουν έξω και έχουν μαζί τους και μια εκνευριστική, μια ξενέρωτη γαλίδα ξανθιά. Και αρχίζει και αυτή τις τρίπλες, τα τακουνάκια, τα τάκλιν. Και εσύ δεν ξέρεις να κάνεις. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Άσε, δεν χρειάζεται να μου πεις, αλλά άμα μου λες γαλίδα, καταλαβαίνω. Μπράβο, ρε Άρη, μπράβο. Μπράβο που καταλαβαίνεις. Έχουμε κι εμείς τις γνώσεις μας. Άκου, αυτές οι γαλίδες θέλουν να μαστίγιο και κουλέ λοκάλ. Ξέρω εγώ, 10 χρόνια πέρασε Σαντορίνη τα καλοκαίρια. Πώς το πες αυτό? Όχι το μαστίγιο, το μαστίγιο το κατάλαβα. Το άλλο, το κουρέλ, κουλέρ. Κουλέρ, λοκάλ. Κάτι που το έχουμε εμείς οι Έλληνες. Ξέρεις τώρα, σιρτάκι, τζατζίκι, κοκορέτσι. Έτσι τα χάνουν αυτές οι αλλοδαπές. Τρελαίνονται με δάφτα. Τρελαίνονται τι? Όχι ότι μουρλαίνονται, εννοείς ότι γουστάρουν, τι βρίσκουν. Τελείως. Στο λέει ο Άρης. Εκτός από μυγιάκητες που μπορεί να μην γουστάρουν το κοκορέτσι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Άρα, εδώ έχει ψωμί. Πώς είναι αυτές οι μυγιάνικτες που δεν γουστάρουν το κοκορέτσι?
ξέρεις τώρα. Τικολόγιες, σκορτοφάγες, νευρόσπαστες, συνήθως ξανθοπάπουλες. Ωραία, ωραία. Εντάξει, Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μίλτο, τι γίνεται τώρα? Τώρα θα δεις τι γίνεται, Μιτσάρα. Οι ακροατές δίνουν πάντα τη λύση. Λοιπόν, παιδες, εντάξει, ίσχυωσα, δεν χρειάζομαι άλλες συμβουλές. Κλείστε τα τηλέφωνα και σε λίγο, άμα λάχι, τα ξαναλέμε. Μπράβο, το κλείσε ρε, αμέσως. Έτσι είναι, αγόρι μου, ο Μίλτος. Επιβάλλεται. Δεν αφήνει τους ακροατές του Λάσκα. Παρακαλώ. Έλα, τον Νάσο θέλω. Μίλτος. Νάσο. Λέγε. Λοιπόν, Άσοφ, έχω ένα σχέδιο για να τρελάνουμε τους γιάπηδες και να φύγουνε. Είσαι μέσα? Ο Χρήστος. Τι ο Χρήστος? Είναι. Έλα ρε τώρα, τι σημασία έχει? Ο Χρήστος δεν παίρνει χαμπάρι τι παίζεται εδώ. Τα λεφτά είναι του Χρήστου, ρε. Εντάξει ρε, εντάξει, θα τον ενημερώσω και θα πάρω την άδεια. Είσαι ευχαριστημένος? Ναι. Πώς είχε? Ναι. Κοιμάσαι, ρε. Ναι. Ρε, λιγαράκι, έχεις πρόβλημα αύριο να κάνουμε ένα γλεντάκι, ένα παρτάκι? Ναι, τι γλέντι, ρε. Τι ώρα είναι, ρε? Σε πειράζει? Όχι, τίποτα δεν με πειράζει. Ποιος είναι? Ο Μίλτος είμαι, ρε. Κοιμάσαι? Ωραία. Για το γλέντι μου είπες ναι, έτσι. Μη μου τα αλλάξεις μετά. Τζάμι, αυτό το πιέσαμε στον ύπνο. Ναι, τον Άσο θέλω πάλι. Μίλτος. Ναι. Έλα, μεγάλε. Λοιπόν, όλα οκ. Okay. Φεύγοντας από εκεί, πας στην κρεαταγορά, ψωνίζεις άντερα, δύο σηκωταριές πλήρες και τις φέρνεις εδώ να κάνουμε το κοκορέτσι. Γιατί? Τι γιατί, ρε? Για να τρελάνουμε τους γιάπηδες και τη χορτοφάγα τη Μονίκα. Έχω σχέδιο. Είσαι καλά, ρε. Ρε, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Και ο Λιγιαράκης είναι οκ. Okay. Α, και μην ξεχάσεις να φέρεις αυτά. Ψισταριές, σούβλες και τα υπόλοιπα, τα κόλπα. Τρελός. Right. 6:30 a.m. beginning of day 4. And I hope it's the last one. Τα έφερες όλα? Ναι, στο φορμπαγκάζ. Τι είναι αυτό, ρε? Ποιο μαθεί λίγο? Σιγά, ρε, βρίσκαμε στον καρατάφο. Ποιο μαθεί, ρε? 10 πόντους. Κατάλληλες σπίδες. Δεν αφήσεις τα χαζά να βοηθήσει λίγο? Αυτό να δούλευε. Δικιά σου ιδέα δεν ήταν? Τι κάνετε τώρα, μαλάκες? Δεν βλέπεις, ρε Πετράκη, τι κάνουμε? Κουλέρ λοκάλ. Σαν τι δηλαδή, αναστενάρια? Όχι, ρε. Πέτρο, πάμε, έχουμε πομπή. Καλά, περίμενε. Καλά, πήγαινε μέσα και θα έρθω. Τι κάνεις εδώ, ρε χοντρέ? Δεν βλέπεις, ρε Πετράκη. Ψισταριά κάνω για κοκορέτσι. Κοκορέτσι, πώς ήρθε πρωινιάτικα? Για να τρομάξουν οι επιδετές και να την κάνουν. Με το κοκορέτσι θα τρομάξουν, μαλάκα. Όχι οι άλλοι, ρε. Αυτή η χορτοφάγα η μόνη. Άμα δει τα άντερα, θα φρικάρει. I have nothing to do with this manager you have to see. I'm going to go to the radio station and have a look around while it's empty. Yeah? That's fine with me, my dear. Oh. Have a nice day, Monique. Before the loonies arrive.
είσαι, ρε Πέτρο. Πού είσαι. Σιγά μην κάτσω να σκάσω. Ισώσεις και έρθεις. Ο Πέτρος έχει πάει να φτιάξει τους καφέδες για το πλήρες πρωινό. Στο μικρόφωνο θα είναι μόνο η Τάνια Χατζηεργυρού. Σύρθετε μέχρι την κουζίνα να φτιάξετε κι εσείς καφέ και τα λέμε πάλι σε λίγο. Από το Jukebox FM, καλή σας μέρα. Και μόνη μου, ισώσεις και έρθεις, θα κάτσουμε τους φίλους σου. Θα δουλέψει αυτό, ρε. Τι σε νοιάζει, ρε. Έτσι κι αλλιώς χαμένοι για χαμένοι είμαστε. Ας κάνουμε μια καλή πλάκα. Ωραία, τότε αν είναι να το κάνουμε, το κάνουμε σωστά. Δηλαδή. Πιο οργανωμένα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, να ακούστε. Αυτή μόλις έρθει, τη σκάμε εδώ το παραμύθι. Μετά πηγαίνει στο γραφείο του Νίκου και θα είσαι εσύ μέσα με τα έντερα στα χέρια, κλεμμόνια, νεφράς, κοταριές. Λοιπόν, αυτή λογικά θα πάει μετά στο γραφείο της Αναστασίας. Εκεί θα είμαστε εμείς με τα υπόλοιπα. Εντάξει, και μετά αφήστε το σε μένα. Έχω να τη δείξω ένα ωραίο βιντεάκι που ταιριάζει την περίσταση. Θα φρικάρει τελείως. Καλημέρα. Τι κάνετε εδώ? Ψήνουμε γιάπηδες. Λουκιά, εσύ πήγαινε μέσα και κάνε ότι δεν τρέχει τίποτα. Α, και πες στην Τάνια ότι θα αργήσω λίγο. Έλα, Λουκιά. Βοήθεια. Ό,τι θέλεις να πει. Πιο μουσικό και πιο ρυθμικό το σημερινό πλήρες πρωινό. Θα κάνει γρήγορα γρήγορα το γύρο του κόσμου, γιατί το πρωινό ξύπνημα είναι το ίδιο σημαντικό όπου και αν βρίσκεστε. Μη βρωτοκτύπα στις γάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Πήρωσε τώρα, ε. Πήρωσε, λέει. Γιατί με. Α, και ζεστούλα, ε. Όπα. Αυτή είναι, αυτή είναι. Πήγαινε μέσα και ετοιμαστείτε. Ναι, ναι, ναι. Άντε, πρόσεχε. Ναι, ναι. Good morning. How do you do? Fine, thank you. What is this? Some business preparations. It's an old Greek custom for all big deals. Huh? We call it anastenaria. It means dancing on fire. I don't understand. Is it a traditional custom? Yes. When a business is changing owner, we dance on fire for good luck. Ah, intéressant. And who does this? One person from each side. Thank God we have a Greek on our side, huh? Yanis. And we also eat and drink. Fine. Excuse me. I have work to do. Okay. Σκληρούλα είσαι ακόμα, αλλά θα δεις μέσα τι σε περιμένει. Good morning. Sir, this is my office. I know. Whatever this disgusting thing you're doing is, please do it somewhere else, huh? No. Do you speak English? No. There is somebody in my office doing something absolutely disgusting and I want him out now, okay? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Where is Maria? Τι? Maria, where is she? Η Maria. Δεν ήρθε ακόμα, αργότερα. Μετά. Μετά. Je vais prendre Maria, je vais travailler, alors c'est simple. Σπρώξε ρε μαλάκα. Σπρώχνω. Oh, hello. You want what? This is the food we'll eat. No, no, sorry. Oh, come in, come in, come in, come in. This is the most interesting part. There is somebody in my office and I want no, to... No, 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 no office today. Na, 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 na. Celebration, party, food, drink, and dance on fire. Look here, look here. This is kokoretsi, traditional. We'll eat before fire. Fire. Κουλέρ λοκάλ. And hello, miss. I love you. Κάσε ρε μαλάκα, θα μας πάρει καμπάρι. Κατάλαβα, άσε. The interiors of the lamb. The heart, the livers, and the best. Close your eyes, please. Close your eyes. Okay. Open your hand. The animal's balls.
Feel it. Mon Dieu! For a business, good luck. I'm a melted it. Miss Monique, are you alright? No, I feel sick. Hello, miss, I love you. come to my office, come. You need to be prepared. Please take me out, okay, I have to come with me. My head. Kalapa. And hello, miss, I love you. Miss Monique, are you all right? Are you all right? No. The breakfast, eh? Don't worry. When you eat the cocorezzi, everything will be fine. I'm a vegetarian. Vegetarian? I don't eat meat, for Christ's sake. Oh, no, no meat. Only the balls and the tears. Look, as an active vegetarian, I know there is a strict order of the European Union not to eat the interiors, okay? Wait. I know this, but in Greece, there is no problem. Anyway, it's not human interiors. Human interiors? Yes. You don't know the political slogan, the revolution will only function when the last capitalist pig will be strangled with the bowels of the last bureaucrat. No. No, I'm kidding, of course. Come, let's see the videotape. What video? About the Greek tradition of business celebration. Can you wash your hands, please? Why? It's only blood, and I have to do it again after the video. Okay. Come. I think I'm going to faint. Let me go. No! Okay. No! Oh, okay. Come to my office. Come. Come. Here. This is the celebration for a big factory that was made by Germans in northern Greece. First, we use the fire to cook the food. Then, we eat cocorezzi and drink wine. Then, we dance on fire. Then, we sign the contract and the job is done. Okay. Yanis will do it for us, huh? Oh, no. For this deal, we need at least three of you and three of us. Look, for the factory, there was a whole village dancing on fire. And all the members of the German company. You see? The blonde ones. Don't worry. It's very easy for you to dance on fire. Oh. Ε, μαλάκες! Αυτή ταύτισε! Μίλτο, να σου, ελάτε. Τι έγινε? Άραξα, δεν λιποθύμησε. Πα και βάρεσε και μια ανακοπή, τι κάνουμε τώρα. Τίποτα, μωρέ, άστε να κοιμηθεί εδώ έτσι όπως είναι, ξέρω. Όχι, μωρέ, καλύτερα να την πάμε στο γραφείο του Νίκου. Έλα, μάμα. Μήπως ήταν λίγο χοντρό αυτό που κάναμε. Όχι, μωρέ, να χαράσουμε. Δεν έχει ανάγκη, σκυλιά είναι αυτές, ξέρω. Έλα, όπα, καλά πας. Για περίμενε, δεν σε ακούω καλά. Ναι, έχουμε φτάσει. Εντάξει, περιμένουμε. Άντε, γεια. He's parking. He'll be here any minute. All right. Let's meet this notorious manager of yours. Τι έγινε, Λουκία? Τι είναι αυτά τα κάρβουνα που καπνίζουν έξω? Και γιατί έκανε μόνη της Τάνια εκπομπή? Την άκουγα τώρα προηγούμενο στο ταξί. Ένα-ένα, Μαρία μου, ένα-ένα. Πες μια καλημέρα πρώτα. Καλημέρα. Λοιπόν. Λοιπόν, για το θέμα της Τάνιας δεν έχω καταλάβει. Ο Πέτρος πάντως είναι εδώ. Πάλι καλά. Ρε κορίτσια, τι δουλειά μου τα κάνουν εκεί έξω. Και
Η Τάνια και τι κάνει μόνη της εκπομπή. Α, αυτό ρώταγα κι εγώ. Πάντως ο Πέτρος είναι εδώ. Πού είναι ο Πέτρος? Είναι στο γραφείο σου και είναι και οι άλλοι εκεί και ρωτήστε τους. Ποιοι άλλοι ρε παιδάκι μου, δεν καταλαβαίνω. Ο Πέτρος, ο Μίλτος και ο Νάσος. Εγώ δεν μπορώ να πω άλλα γιατί θα χαλάσω την έκπληξη. Καλά, είμαι σαλτάρι εδώ μέσα. Συγγνώμη, μια στιγμή να σας πω κάτι. Τι γίνεται εδώ μέσα, μαλάκι. Ε! Τι γίνεται εδώ! Τι ρε, δεν βλέπεις εδώ. Αντίσταση στο κοινοτικό δίκαιο κάνουμε, κοκορέτσι. Το βλέπω ότι φτιάχνετε κοκορέτσι, αλλά εδώ μέσα καλά είστε τελείως ηλίθιοι. Σε λίγο θα έρθουν αυτοί για το μεγάλο deal και σκάθουστε και κάνετε κοκορέτσι. Έχετε παρανοήσει τελείως. Θα ξυπνήσει τη γαλίδα. Τι έπαθε αυτή. Λιποθύμηση. Γιατί? Τη κάναμε μια πλάκα, την ευχαριστήθηκα. Εσύ, τι είναι αυτά που κάνετε. Είστε τελείως jazz. Σε λίγο θα έρθουν αυτοί. Θα ξυπνήσει η γαλίδα και θα γίνει εδώ μέσα χαμός. Δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, πού να το πούμε και τι τις έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Τι τις έχετε κάνει. Θα σα πει ο Πέτρος που ξέρει και καλά αγγλικά. Λύσαμε. Αμάν πια, βρε Αναστασία, μας έχεις τρελάνει 10 ώρες. Δεν θα γελάσετε και δεν θα γελάσετε. Πες μας ποια τι είναι. Ναι, αλλά δεν θα γελάσετε, έχει σημασία. Όχι, ρε Αναστασία, δεν θα γελάσουμε. Ωραία. Κλείστε τα μάτια σας. Άντε να το κάνουμε κι αυτό. Κλειστά, είπα. Ανοίξτε τα. Δεν το πιστεύω, η σκύλα. Η αχώνευτη. Τόσο πολύ της μοιάζω. Επειδή δεν σας έχω εμπιστοσύνη, θα πάω να ρωτήσω την Τάνια. Δεν το πιστεύω. Ίδια. Εντάξει, 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 κατάλαβα, δεν θέλω να ακούσω άλλο. Λοιπόν, μαζεύτε κοκορέτσια, μαζεύτε τις σούβλες, μαζεύτε τα κάρβουνα και φυγείτε. Τι λες, ρε Νίκο, και τόσο κοκορέτσι θα πάει χαμένο. Έλα, ρε αγόρι μου, δεν θα κάνουμε συζήτηση τώρα, θα έρθουνε, δεν καταλαβαίνεις. Εντάξει, καλά, ήρεμψε. Άντε τώρα, καλά, πότε, ρε, αύριο. Πολλά νεύρα έχεις. Θα έρθουνε, δεν καταλαβαίνεις. Καλά, ρε. Έλα, αγόρι μου, επιτέλους. Bonjour, madame. Bonjour, Monique. How are you today? Σκατά! Τόσο πολύ της μοιάζω! Αναστασία! Έκια αυτή! Όχι ρε γαμώτο, συνέρχεται, τι κάνουμε τώρα! C'est moi, chérie! Είμαι μέσα, σε ήρθε πάνω στην ώρα. Αλλά τώρα εξαφανίσου. Πού είσαι, εξαφανίσει και την περούκα. Μα δώσει στον Πέτρο να την εξαφανίσει. Πάμε, θα στα πω όλα έξω. Τι, για πες. Έχει μέρα και θα ξυπνήσει αυτή. Λοιπόν, πες στον Πέτρο να πάει στο στούντιο και ως όλους τους υπόλοιπους να συμπεριφέρονται φυσιολογικά. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Τίποτα. Όχι από εκεί. Θα έρθουν γκαγκά από την κουζίνα. Okay. Μ' αρέσει πάρα πολύ ξανθιά. Τσάκι, να το ψήσουμε. Μαλάκες είμαστε, τζάμπα τράβηξε με τέτοιο λούκι. Όχι. Άντε, γεια. Γεια. Αποφάσισες να έρθεις για αποφώνηση. Γιατί το λες αυτό. Τι κάνετε εκεί έξω. Τίποτα δεν κάναμε. Και άμα θες να το διασκεδάσεις κι εσύ, να μην πεις σε κανένα τίποτα. Γιατί. Θα σου εξηγήσω μετά.
Μαρία, σε bien vous, hein? C'est bien vous. Μαρία! Πλήρες πρωινό, τέλος και για σήμερα. Το πρόγραμμα του Jukebox FM θα συνεχίσει ο λαχανιασμένος Χρήστος Λιγιαράκης. Από την Τάνια και τον Πέτρο Κουραβά, γεια σας. Όλα εντάξει. Άψογα, άψογα. Ζουκί, πάμε να σου εξηγήσω. Τι το ζουκί? Το μπουζούκι. Okay, I'm convinced. Tell the guy's got the job. Έλα, ο Γιάννης είμαι. Λοιπόν, άκου, σύμφωνα με αυτά που λέει ο υπεύθυνος εδώ, έκανες καλή εντύπωση. Ναι, την πήρες τη δουλειά. Πρόσεξε όμως. Αυτό που θέλουμε είναι να είσαι με το αυτοκίνητό σου έξω από το σταθμό στη μιάμιση. Ναι, στη μιάμιση. Και άκου, θα περιμένεις τηλεφώνημά μας για να μπεις μέσα. Εντάξει? Έγινε. Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Άντε, γεια. All set. It was here, I tell you, it was absolutely here. There was a fire, and you know, with smoke, and I don't understand. You believe me, don't you? Look, I assure you, it was, I don't know how to explain, but there was like smoke, and they were... Μαρία, τι κάνετε? Σε παρακαλώ, θέλω να τελειώσω, πιστεύω ότι κάτω από το αυτοκίνητο ήταν και ξυσταριά. Ξυσταριά? Ξυσταριά. Με Νίκ. Ροπέρτ! My dear, oh, thank God you're here. These Greeks are driving me crazy. Monique, please, what's wrong with you? Control yourself. There is a conspiracy here, and they are trying to make me lose my mind. All right. Come on, we can't talk here. Let's go. Come on, girls. Πάντως, αν θέλεις τη γνώμη μου, έχει τρελαθεί εντελώς. Αλλά έτσι είναι, παιδί μου. Άμα περαισάρεις πολύ τον εαυτό σου, τρελαίνεσαι στο τέλος. Σοβαρά, ε? Βέβαια. Αφού ξέρεις πως είναι. Voilà, look, it was right there. There was this heavy metal freak and he was washing the balls right there. C'était terrible. Oh. Come on, Monique. There's nothing here. There's no smell, no stains, nothing. Come on, my dear, there. I don't understand. It was right here, I saw it. And what about this other guy, huh? With this walking on fire stuff, huh? What fire? You should not talk, huh? Because you did not inform us about this walking on fire business. So now, monsieur, you got to walk on fire. What are you talking about? You know what I'm talking about. You know what they do? They make a fire and they dance on fire to celebrate the signing of the deal, and they want the three of us to do it. There's no such thing, Rupert. No such thing, huh? The eyes of Monique Martin saw the video. In the video, it was hundreds dancing on fire, monsieur. Hundreds. And here, they want the three, one, the three from each side. You know something, madame? You are crazy. These I things don't happen in Greece. Ils sont fous, les Grecs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Βρίσκει, είσαι τρελό, δεν με κουφάνει, καμότο! Μου λε, συνέβη κάτι εδώ μέσα, μου φαίνεται. Αγόρι μου, τι συνέβη. Συνέβη μια αγοραπολισία με το χώρο, σε λίγο θα πέσουν οι μεγάλε τζίφρε και σε λίγο καιρό θα είμαστε μια φοβερή εταιρεία με την υποστήριξη μια μεγάλη πολυεθνική. Δίτο! Ω, τι ουρε, γιατί δεν είναι έτσι. Έτσι είναι, αλλά με όλα αυτά τα σούρτα φέρτα. Σαν να μου μιλήσει ότι έγινε κάτι σήμερα. Αλλά. Η γαλλικούλα πολύ εύθραυστη, ε. Πορσελάνινη. Καλά, εσύ μη δεις καμιά σαν την Αναστασία. Εύθραυστη, πορσελάνη, τι λέτε. Τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου. Άντε, ρε. Λοιπόν, πάω μέσα να βρω το Ρούμπερτ. Σε περιμένω στη συνέλευση. Εντάξει. Παιδιά, η γαλλικούλα την έκανε. Επιτέλους.
Θρίαμβος, μαλάκης. Μη χαίρεσαι. Αυτό που την έστειλε τελείως ήταν το βίντεο που της έβαλα μετά, να στενάρια. Όχι, ρε. Το χαντάκι που έσκαψα με τα χέρια μου την έστειλε. Βλακίες κάνετε. Όπα. Δεν κλείνουν έτσι συμφωνίες. Η Μονίκ είναι στραβάδι. Σωστό. Πάντως η άλλη ήταν εντάξει την πήρε, παιδιά. Μαλάκες είναι. Προσπαθούμε να κλείσουμε μια δουλειά και εσείς κάνετε τα πάντα για να χαλάσει. Ηρέμησε, ρε. Ναι, ρε, παιδιά, ξεκολλήστε. Εντάξει, θα μας ακούσει και κανένας. Στο κάτω-κάτω τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Πάντως τώρα που έφυγε η Γαλιδούλα, μπορούμε να φάμε και το κοκορέτσι, ε. Μιλτό! Τι, το ετοίμασε. Όχι, δεν το άφηνα. Το πήγα πιο κάτω στην ταβέρνα εκεί στο Μάσαρα και σε λίγο θα είναι ψημένο. Λουλουδιασμένο. Όπως σας έχω πει, εκτάκτως σήμερα, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, θα πρέπει να σας αφήσω κάπου εδώ. Το ηλεκτρόφωνο όμως θα σας κρατήσει συντροφιά ως τη μία το μεσημέρι. Ως αύριο, γεια σας. Λέγε. Ωραία το δοχή. Έλα ρε παιδί μου, λέγε. Έχω γενική συνέλευση. Υπογράφουμε σήμερα. Ωραία. Θα σας βοηθήσω. Τα ξέρω εγώ αυτά. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Θες τίποτα άλλο? Ωραία, καλύτερα να τα πούμε έτσι, να τα πούμε και γρήγορα δηλαδή. Με τη Λένα μιλήσαμε αυτές το βράδυ και αποφασίσαμε να μετακομίσουμε. Πάλι? Στο Λονδίνο. Θα μεταφέρω τα γραφεία του ομίλου εκεί. Και γιατί δεν ανοίξει ένα γραφείο στη Βενετία, που είναι και ο Ορέστης. Γιατί ο Ορέστης μετατίθεται στο Λονδίνο. Μάλιστα. Καλητήρια. Γραμματοκή είναι ανάγκη να μου το πεις σήμερα αυτό. Τώρα! Ναι, σήμερα και τώρα, γιατί έπρεπε να σου το πω πριν δώσω την απάντηση στον Ορέστη. Σημασία έχει. Δεν έχει σημασία. Το μίσο. Τη Λένα θα την βλέπεις μόνο στις διακοπές. Δεν σε νοιάζει για το παιδί. Μόνο το παιδί με νοιάζει. Ξεκινήσουμε καμιά φορά, κάποια στιγμή πρέπει να... Άντε ρε λιγιαράκι, άντε ρε λιγιαράκι! Περιμένουμε 40 άνθρωποι εδώ πέρα σένα. Λοιπόν, ξεκινάμε, παιδιά. Χωρίς πολλά λόγια. Μέρος πρώτον. Υπογραφή της τροποποίησης του καταστατικού. Το άρθρο που λέει ότι οι μέτοχοι στην εταιρεία μπορούν να γίνουν μόνο πρώην συμμαθητές, φεύγει άπαξ διαπαντός. Δεύτερον. Η τροποποίηση του καταστατικού εγκρίνεται πρώτον από εμάς, από αυτούς που έστειλαν την εξουσιοδότηση και από δύο πλαστογραφίες, δηλαδή με πλειοψήφια. Μαρία. Εντάξει, έχει γίνει αυτό. Ωραία. Μέρος δεύτερο. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αγορά πλειοψηφίας από την ΕΠΗ. Λοιπόν, όσοι συμμαθητές ήταν δυνάμοι μέτοχοι, έστειλαν αρνήσεις συμμετοχής για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ωραία. Οπότε είμαστε εμείς και οι εξουσιοδοτήσεις. Και βέβαια οι δύο πλαστογραφίες. Και κάνουμε τη δουλειά. Χάνουμε. Όχι, κάνουμε τη δουλειά. Χάνουμε τη δουλειά, θες να πεις. Εντάξει ρε παιδιά, χάνουμε, κάνουμε, εντάξει. Λοιπόν, ας τον Άσο, είναι επεσιόδοξος. Συνεχίζουμε εμείς και πρώτος υπογράφω εγώ. Εντάξει. Γεράκι. Με το καλό. Εσύ ο Μίλτος δεν θα υπογράψει. Ο Μίλτος υπόγραψε πρώτος. Πού πήγε για το κοκορέτσι? Ποιο κοκορέτσι? May I enter my office? Your office? Λοιπόν, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τα πάντα. Και έτσι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε.
Congratulations. We're ready. Everything is ready. Έλα, Μαρία. Τα φέρα. Τα παιδιά ρωτούν αν τα θέλεις άλλο. Θα χρειαστούμε να μιλήσουμε για λίγο σε όλους όσους εργάζονται στο σταθμό. Πολύ ευχαρίστω. Μάζεψε τους όλους έξω. Ναι. Okay, a pencil, just a moment. It's all right, I've got it right here ready. Call the guy and tell him to be ready to come in, all right? All right. Έλα. Σε 10 λεπτά να είσαι μέσα. Έγινε. Το καταστατικό. Παιδιά, οι εκπρόσωποι της ΕΠΗ και συνδιοκτήτες πλέον του σταθμού κάτι θέλουν να μας πούνε. Γιος. Ladies and gentlemen, it's with great joy that I announce to you that from now on, the main stockholder of this station will be EPIC. Mr. Alexakis will tell you more about the new situation. Ναι, θα σας ανακοινώσω εγώ μερικά πράγματα για να αποφύγουμε και τυχόν παρεξηγήσεις λόγω ξένης γλώσσας. Εννοείται ότι αγοράσαμε τις μετοχές του σταθμού γιατί η έρευνά μας έδειξε τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης λόγω του τρελού προφίλ, επιτρέψτε μου, που έχετε περάσει στον κόσμο και στην αγορά. Όσες μέρες ήμασταν όμως εδώ, διαπιστώσαμε διαδικαστικές ατασταλίες και ανάρμοστες συμπεριφορές. Καλώς τα παιδιά. Δεν ξέρω αν θα φτάσει για όλους, αλλά το κοκορατσάκι είναι εδώ, έτοιμο και μοσχομύριστο. Καλά, είσαι εντελώς μαλάκα. Τώρα φύγεις να φέρεις το κοκορέτσι γαμώτο. Καθώς και ορισμένα επικώς απερίγραπτα περιστατικά. Σαν για αυτά με το κοκορέτσι. Γι' αυτό και πήραμε μια απόφαση. You can tell them now, Rupert. Rupert, you can tell them. Right. Thus we've decided that we need a liaison between EPIC and yourselves. A specialist. Not in, kukurezi, but in public affairs. So I proudly present to you Mr. Philippos. Philippos Persidis. Γεια. Πού πες. Πάρτε τέλος. Γεια. Βρεσί. Γιατί δεν τον πετάμε έξω αυτό, ναι. Σκάσε, γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο. Για άκουσε, για άκουσε. Όσοι κάνουν εκπομπές, φυσικά και τις κρατάνε. Στο προσωπικό όμως και στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, η Λουκία. Δεν μπορείς να μείνεις. Γιατί δεν μιλάς αγγλικά. Λυπάμαι. Η Δεσποίνης Μαρία θα αναλάβει γραμματέας του κυρίου Περσίδη και του Ρούπερτ και θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες. Τι λέει ρε, Φρίτς, εμάς μας ρώτησες. Κάτσε, κάτσε, κάτσε ρε παιδάκι μου. Δεν μου λες, δεν κατάλαβα. Τι είναι ο Περσίδης. Ο νέος διευθυντής. Ποιο. Βεβαίως θα αποζημιωθείτε και θα κρατήσετε και τις μετοχές σας. Τι άλλο θέλετε. Η Δεσποίνης Δεστούνη θα αναλάβει... Η Δεσποίνης Δεστούνη τίποτα. Τι κάθεστε και τον ακούτε, ρε. Λοιπόν, άμα ο Λάγιος φεύγει και εγώ την κάνω επί τόπου. Και το κοκορετσάκι το κερνάμε, έτσι, πινάλες, γαμούρες.
Πάμε, Μαρία, μας κολοφιάσανε, Φλόρι. Μαρία, I wish you'd think about it. You're very talented. You could have a big career with this. Fuck off, μαλάκα. Μπράβο, μωρό μου. Καλά τους στάρεξες, ε. Νομίζω ότι τώρα πια που μείναμε μόνον άνθρωποι του χώρου, μπορούμε να στρωθούμε στη δουλειά και να ρυθμίσουμε το θέμα των αρμοδιοτήτων. Το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Θυμάσαι, εσύ το λέγες. Φάτινε τώρα. Μαλάκα. Πέτρο. Καλά, κορίτσι μου, για σένα δεν έχω να πω τίποτα. Τον θέλει ο κόλος τον Περσίδη. Φιλιππέ, σε ευχαριστούμε για την ενθοκατασκευή στο γάμο μας. Φαίνεται πως θα έχουμε αυξημένες αρμοδιότητες. Πέτρο. Εντάξει. Ναι, όλα τυπικά και νόμιμα. Δεν καταλαβαίνω πώς έγιναν όλα αυτά. Υποτίθεται πως σε αυτό το κόλπο ήμασταν όλοι μαζί. Πού ακριβώς ήσασταν όλοι μαζί, Πιαράκι? Στον αέρα. Σιγά το κατόρθωμα. Ναι, αλλά είναι καλύτερα να είσαι στον αέρα παρά να φαίνεσαι στο χώμα σας κουλίκι, Περσίδη. Γι' αυτό, να την κυρία σου. Gentlemen! Fuck you too! Λοιπόν, δουλειά. Μήπως το παρακάναμε. Από όχι, δεν νομίζω. Από τη στιγμή που έχει μείνει ο ηχολήπτης, θα συνεχίσουμε με non-stop μουσική και τη Δευτέρα θα βγάλουμε το καινούριο μας πρόγραμμα. Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατρίδα οι φρυδίες και τα φιλιά μιας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά η σπίθα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναφανεί. Ξαφνικά.